Σήμερα έχουμε για κλείσιμο τον καθηγητή ανοσολογίας, τον κύριο Παναγιώτη Βλαχογιανόπουλο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα. Μήπως είμαστε λίγο επιπόλαιοι στη διαχείριση για μια φορά ακόμη? Ναι, είμαστε. Κοιτάξτε, εγώ είμαι με το ECDC. Εντάξει, κανονικά, ακόμη και αν χαλαρώσουμε τα μέτρα κοινωνικής προστασίας, αυτό που βλέπω κάθε μέρα είναι απαράδεκτο. Και δεν αφορά μόνο τα θεσμοθετημένα μέτρα, αφορά και την συμπεριφορά ενός εκάστου εξημών. Εγώ δεν έχω βγάλει τη μάσκα πουθενά. Πάω να φάω και μάλιστα σε εξωτερικό χώρο και μιλάω με κάποιο φίλο με τον οποίο μπορεί να φάω μαζί. Και όταν μασίσουμε ό,τι μασίσουμε, μετά μειώνουμε λίγο τις πιθανότητες να μολυνθούμε βάζοντας τις μάσκες μας. Θέλω να πω δηλαδή, η ατομική προστασία αφορά κυρίως εμάς. Εγώ δεν ακούω την κυβέρνηση πια. Έχει αποτύχει η κυβέρνηση πρώτον να ελέγξει τα κρούσματα, να ελέγξει την πανδημία και επιπλέον έχει αποτύχει και στο να ελέγξει τους θανάτους. Οι θάνατοι είναι πάρα πολύ, ένα εκατομμύριο πληθυσμού στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι, όπως έλεγε και η μελέτη Τσιόδρα, έχω ακούσει διάφορα για αυτήν και από εσάς και από άλλους, ότι είναι μια μελέτη η οποία έγινε για να απαλύνει τις ευθύνες ορισμένων. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω ως εξής. Αν υπερβούμε τα 400 κρεβάτια COVID, είτε έχουμε επιπλέον κρεβάτια διαθέσιμα και είναι καλυμμένα, είτε είναι επιπλέον διαθέσιμα και είναι ακάλυπτα, έχουμε θανάτους, που σημαίνει ότι το προσωπικό μας δεν επαρκεί, το σύστημα υγείας είναι πολύ ασθενές, δεν έχουμε ειδικευμένους γιατρούς για μονάδες εντατικής θεραπείας και δεν θα έχουμε ποτέ, διότι οι γιατροί δεν πάνε με ψίχουλα και οι γιατροί δεν ξαναγερνάνε πίσω από το εξωτερικό με ψίχουλα. Προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα παιδιά τους και την προσωπική τους σύνταξη, γι' αυτό δεν θα γυρίσουν ποτέ. Μισό λεπτό. Άρα λοιπόν έχουμε αποτύχει. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Ένα-ένα. Σωστά το λέτε εσείς. Όπου πάω, πάω με τη μάσκα μου και με τις αποστάσεις. Αλλά κοιτάξτε, όταν 4 μήνες, προσέξτε τι θα σας πω, το επίσημο αφήγημα της διαχείρισης είναι ότι είμαστε σε κάμψη. Περνάμε, έφυγε το κύμα, από πανδημία πάμε σε ενδημική κατάσταση κτλ. Ο κόσμος δεν μπορεί με αυτό το γενικό αφήγημα να συμπεριφερθεί όπως εσείς που είστε και επιστήμονας, κύριε Βλαχογιανόπουλε, και έχει πλαντάξει κιόλας. Θα ακούσει το επίσημο αφήγημα, ότι παιδιά βγαίνουμε, όπου να είναι ξεμπερδέψαμε. Το επίσημο αφήγημα είναι λάθος. 3 αφηγήματα ήταν λάθος, αγαπητέ μου φίλε. Το πρώτο, ότι με το εμβόλιο θα πάρουμε τη ζωή μας πίσω. Αποδείχθηκε ότι και με το εμβόλιο μπορούμε να κολλήσουμε και να μεταδώσουμε πολύ λιγότερο, εξακολουθώ να το πιστεύω, πολύ λιγότερο, αλλά από τη στιγμή όμως που εγώ που είμαι εμβολιασμένος και ένας ανεμβολίαστος θα πάει στη μονάδα εντατικής θεραπείας, οι πιθανότητες να πεθάνουμε είναι παρόμοιες. Άρα λοιπόν το εμβόλιο μας προστατεύει μέχρι να φτάσουμε στη ΜΕΘ. Αν φτάσουμε στη ΜΕΘ έχουμε 30-40% πιθανότητα να μην βγούμε από εκεί ζωντανοί. Άρα λοιπόν το πρώτο αφήγημα είναι λάθος. Το δεύτερο αφήγημα είναι ότι είμαστε στον τελευταίο μίλ για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Λάθος. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκροτημένοι, πολύ συγκεκριμένοι όταν κάνουμε τέτοιου τύπου αφήγηματα. Το έχει ομολογήσει ο κύριος Γεωργιάδης. Λέει, το αφήγημα ήταν σωστό γιατί γέμισε την Ελλάδα τουρίστες. Δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό. Και δεν πρέπει να είναι τιμή για έναν πρωθυπουργό να έχει μόνο τουριστικό προϊόν. Η Ελλάδα δεν έχει μόνο ή δεν πρέπει να έχει μόνο τουριστικό προϊόν. Αλλά έτσι μας καταντήσανε. Μας είπαν ότι είμαστε τα τραπέζια τα τουριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί όλοι πρέπει να πάνε στο πυρ το εξώτερο. Αν υπήρχε λαός ο οποίος καθοδηγείται από ανθρώπους λογικούς και καθοδηγείται και από επιστήμονες λογικούς και καθοδηγείται και από πνευματικούς ανθρώπους και όχι λαός να βλέπει τα survivor και δεν ξέρω τι άλλες σάπια πράγματα στις τηλεοράσεις. Μάλιστα, αλλά αυτή τη στιγμή αδειάζει η Ελλάδα από Έλληνες με την καθημερινή καταγραφή. Και επειδή σωστά το είπατε εσείς, με συγχωρείτε, η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα είπε το αυτονόητο, εγώ αυτό κάνω κριτική και μάλιστα με καθυστέρηση 6 μηνών, κύριε Βλαχογιανόπουλο, το αυτονόητο. Διότι άμα είσαι και διαχειριστής πανδημίας, δεν περιμένεις τα papers, βγαίνεις και τα λες. Αγαπητέ μου φίλε, κύριε Σαχίνη, όπως ξέρετε, για να τα μετρήσει όλα αυτά ο Λίτρας, του φύγε ο Τσαντουκάς. Δεν ήταν τόσο εύκολα. Δηλαδή, τα δεδομένα που παίρνουμε από τις φιλιζαρισμένες
παρουσιάσεις του ΕΟΔΗ δεν δείχνουν απέναντι, κρύβουν πολλές μεταβλητές. Όπα. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε εδώ. Εσείς μπορείτε να το λέτε. Ο ίδιος όχι. Διαχειρίζεται από τους ελάχιστους τα πρωτογενή στοιχεία που εσείς δεν έχετε πρόσβαση. Με συγχωρείτε. Δεν συνομιλείτε εσείς τρεις φορές τη βδομάδα με τον Πρωθυπουργό. Με συγχωρείτε, κύριε Βλαχογιαννόπουλε. Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά πρέπει να εγώ ως επιστήμονας ξέρω ότι όλες αυτές οι δουλειές τραβάνε σε κάποιο μάκρος. Έτσι, θέλεις να δεις και follow-up. Εσείς θέλατε μελέτη για να καταλάβετε ότι αν την κάρουν οι ΜΕΘ και πάμε και δίπλα, ξέρετε, έχουμε θέμα. Όλοι τους βλέπαμε, αλλά αυτός μέτρησε τη μαγιά του που το μέτρησε. Και τους θυμήθηκε 6 μήνες μετά. Δεν τους έβλεπε μήνα με το μήνα. Δεν μπορώ όντως να βαθμονομήσω το σχεδιασμό μιας μελέτης. Δεν μπορώ, δηλαδή πρέπει να το καταλάβετε. Το αρτί στην αρχή της πανδημίας που άρχισε ικανοποιητικά, ιδίως μετά το καλοκαίρι που γινόταν το Έλα να δεις, ο κύριος Λύτρας το έβγαζε από τον ΕΟΔΗ, να σας θυμίσω. Για να μην ξεχνιόμαστε το περίφημο αφήγημα. Εδώ, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, θέλω να είμαι σαφής. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να δικάσετε όποιους θέλετε και εγώ θα δικάσω. Όχι, δεν δικάζω. Με συγχωρείτε. Έχω κάθε μέρα 100 νεκρούς. Δεν μπορεί να έρχομαι 6 μήνες μετά να λέω έχουν την κάρη και αφού έχουν την κάρη πεθαίνει ο κόσμος. Προφανώς, όποιος μιλήσει για τους νεκρούς και μελετήσει, θα κατανοήσει ότι υπάρχουν σφάλματα. Κάπου πρέπει να υπάρχουν. Δεν γίνεται να έχουμε τόσους νεκρούς. Δεν είναι διαφορετικοί οι Έλληνες από τους άλλους ανθρώπους. Άρα έχουμε πρόβλημα στη διαχείριση της πανδημίας. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν μου λέτε, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, έχετε μια εξήγηση εσείς με την εμπειρία σας μετά από 3 χρόνια και θα πω στα πιο επιστημονικά μετά. Γιατί δεν λειτουργήσε, θα μου πείτε τι λειτουργήσε, η ιχνηλάτηση και η σοβαρή επιδημιολογική καταγραφή στη χώρα. Γιατί αυτοί που κατευθύνουν αυτή την καταγραφή δεν είναι άνθρωποι που έχουν μέσα τους την αίσθηση ότι πρέπει να προσφέρουν στην κοινωνία. Δεν προσφέρει κανείς στην κοινωνία. Μόνο στα ατομάρια τους προσφέρουν. Γι' αυτό. Τώρα, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος που ακούει ότι είστε σήμερα συχνότητα. Ποια είναι η γνώμη του κυρίου Βλαχογιαννόπουλου πρώτον για τα αντιϊκά φάρμακα? Πρέπει να ξέρουμε κάτι? Κοιτάξτε, τα αντιϊκά φάρμακα με βάση τις μελέτες που υπάρχουν, αλλά όπως ξέρετε οι μελέτες αυτές είναι πολύ γρήγορα οργανωμένες, φαίνεται να βοηθούν και πρέπει όντως να χορηγούνται. Από εκεί και μετά, ο τρόπος χορηγήσεως μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΗ είναι πολύ εργώδης. Θα έπρεπε ακόμη και από το φαρμακείο της γειτονιάς με αντίστοιχη γνωμάτευση. Γιατρού ειδικού όμως, λοιμοξιολόγου ας πούμε, όχι εμένα που είμαι ανοσολόγος. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πρέπει να χορηγούνται. Φαίνεται να βοηθάνε, φαίνεται να μειώνουν τον κίνδυνο θανάτου, τον κίνδυνο εισαγωγής στη μονάδα, εάν χορηγηθούν νωρίς. Αυτό το νωρίς ήταν πάντα ένα ερώτημα και για τα μονοκλονικά αντισώματα. Ποιο είναι το ερώτημα? Πόσο νωρίς? Πότε θα πάει σε ένα γιατρό ο οποίος έχει αποφασιστικό ρόλο να πάρει τέτοιες ευθύνες ο ασθενής μας? Πότε θα φτάσει? Πόσο κοντά είναι σε ένα τέτοιο γιατρό ένας άνθρωπος που μένει στο ναύπλιο? Πόσο κοντά είναι σε ένα γιατρό ένας άνθρωπος που είναι στην Αϊτομιλίτσα ή στη Βλαχοκερασιά της Αρκαδίας? Mm-hmm. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και εκεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάσχει. Άρα λοιπόν η γνώμη μου είναι ότι τα φάρμακα φαίνεται από τις μελέτες να βοηθούν, να περιορίζουν τη βαριά νόσο, να ανακόπτουν την πορεία του ασθενούς προς τη μονάδα, αλλά ο τρόπος χορηγήσεώς τους και ο τρόπος προσεγγίσεώς τους είναι ακόμη προβληματικός. Μάλιστα. Εδώ φέραμε τα μονοκλονικά με τεράστια καθυστέρηση που φωνάζαμε 1,5 χρόνο πίσω. Φέραμε λίγα και δεν πιάνουν και την όμικρον. Καταλάβατε? Τι να κάνουμε, αυτό δεν μπορούμε να το λύσουμε. Εμείς αυτές οι εταιρείες υποθέτω θα δουλέψουν και για την όμικρον και για άλλα. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λέει εδώ η φίλη μου η Βασιλική. Κύριε Βλαχογιαννόπουλε, ήσασταν από τους ελάχιστους που φωνάζετε για την κίτρινη κάρτα. Σας πληροφορώ ότι ενώ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες γίνονται μέχρι και μελέτες με τα συμπεράσματα από τις κίτρινες κάρτες και διαβαθμίσεις, στην Ελλάδα είχε εγκαταλειφθεί τελείως το σύστημα.
Γιατί με πληροφορεί εμένα, να πληροφορήσει τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσόδρα, να πληροφορήσει τον πρόεδρο του ΕΟΦ, αυτός να πληροφορήσει. Μην πληροφορεί εμένα, εγώ το κατάλαβα και έφυγα νωρίς. Μάλιστα. Λέει εδώ άλλος φίλος, ο Αργύρης. Ποιες εταιρείες, κύριε Βλαχογιανόπουλε? Η καθυστέρηση κυβερνητική φταίει για τα μονοκλονικά. Πέρασε 1,5 χρόνος, μικρές ποσότητες και να τα αποτελέσματα. Δεν είπα εγώ αυτό, είπα για την δυνατότητα των μονοκλονικών που έχουν παραχθεί να πιάνουν την Όμικρον. Από εκεί και μετά τα υπόλοιπα τα καταλαβαίνω. Κοιτάξτε, αντιπολίτευση μπορούμε να κάνουμε όλοι εφόσον υπάρχουν αποδεδειγμένα προβλήματα. Όπα, μισό λεπτό. Όχι, όχι. Το θέμα να εγώ μην κάνουμε αντιπολίτευση. Όχι. Μακριά. Είναι δημιουργική. Μισό λεπτό, δημιουργική. Όταν ξέρεις ότι θα μπορούσες να έχεις γλιτώσει 4.000 και 5.000, δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. Με συγχωρείτε, κύριε Βλαχογιανόπουλε. Εγώ μιλάω για τον κύριο που είπε ποιες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτά μπόρεσαν να παράγουν, παιδιά. Είπα για την ειδικότητα που έχουν τα μονοκλονικά. Μην μπερδευόμαστε. Αυτή την ειδικότητα έχουν. Δεν έχουν φτιάξει μονοκλονικά για την Όμικρον και δεν ξέρω αν τα χρειαζόμασταν. Γιατί αν είχαμε σκέτη Όμικρον, η πιθανότητα βαριάς νοσής, εγώ πιστεύω είναι μικρότερη. Όχι ότι δεν υπήρχε, και με Όμικρον θα δούμε και στις ΜΕΘ. Αλλά δεν είναι το ίδιο με τη ΔΕΛΤΑ. Αυτό είπα στον κύριο. Λέει ο φίλος ο Σημεών, καλημέρα στον κύριο Βλαχογιανόπουλο. Τον ακούω μέσα από το ταξί μου. Μία ερώτηση. Στη Σουηδία ισχύει ότι το εμβόλιο της Μοντέρνα σταματά κάτω των 30. Και αν ναι, γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί το εμβόλιο της Μοντέρνα έχει μεγάλη δόση mRNA και μεγάλη δόση λιπιδίων, τα οποία κάνουν φλεγμονή έντονη. Και γι' αυτό το λόγο οι Σουηδοί απεφάσισαν ότι, μελετώντας τη σχέση κόστους και οφέλους, όχι κόστους οικονομικού, κόστους σε παρενέργειες και οφέλους, είναι μάλλον αδόκιμο να δοθεί κάτω από τα 30. Έχω αναρτήσει και στο Facebook αντίστοιχο σχόλιο και λέω ότι το μυαλό μας πρέπει να είναι καθαρό και ανοιχτό και πρέπει να ακούμε τι λένε οι επιστήμονες και να παράγουμε παρόμοια αποτελέσματα και εμείς από παρατηρήσεις. Άρα γι' αυτό το κάνανε οι Σουηδοί. Οι Σουηδοί έχουν κράτος όμως. Δεν έχουν μπαρμπούτσα, αλλά έχουν κράτος. Ο κύριος... Και δεύτερον, ναι, θέλω να πω και δύο λόγια. Βλέπουμε, θα πω στο φίλο μου αυτόν τον ταξιτζή, βλέπουμε ότι βγαίνουν διάφοροι περιόνιμοι τύποι οι οποίοι έχουν και κάτι σποτάκια. Τώρα η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, η Παιδιατρική Εταιρεία, έχει λέει και ο Μπατζανάκης μου είπε να το κάνω. Βρε μαλάκες, να σας το πω έτσι. Ο κόσμος δεν λέει ότι το εμβόλιο δεν κάνει τίποτα. Ο κόσμος φοβάται τις παρενέργειες. Εκεί πώς μιλάτε με αυτά τα σποτς? Τι λέει η κυρία Παγώνη? Τι λέει ο κύριος Τάδε? Τι λέει ο κύριος Τάδε? Τι λέει ο κύριος Δίνα? Εκεί το έχετε βουλώσει όλοι. Γιατί? Γιατί ποτέ δεν κατεγράφησαν παρενέργειες. Ποτέ δεν μελετήθηκε η συχνότητά τους. Αυτά θέλει να δει ο κόσμος. Ότι ο κόσμος μπορεί να πιστεύει, και το πιστεύει, ότι κάτι κάνει και το εμβόλιο, κάτι κάνει. Σας ρωτάει άλλα πράγματα όμως, στα οποία ποιείτε την ήθαν όλοι. Εγώ σήμερα είχα μπροστά μου άρρωστη, η οποία έκανε λεμφαδενοπάθεια, πυρετό της, κάνουμε μια βιοψία λεμφαδένος, έχει ένα σπάνιο νόσημα το οποίο είναι περιγραφική νόσος, αλλά δεν ξέρουμε αν θα εξελιχθεί, πώς θα εξελιχθεί. Ξέρετε, να έχει χρονική συνάφεια. Ψάχνω να βρω αιτιώδη συνάφεια. Δεν τη βρίσκω πουθενά, διότι δεν είναι καταγεγραμμένο τίποτα. Πάω στο Βάιρ. Θέλω να πω δηλαδή, η αναζήτηση της σχέσεως της αιτιώδους του εμβολίου με παρενέργειες είναι μια βαθιά ιατρική πράξη που θέλει αφοσίωση, καθαρό μυαλό, αδέσμευτη ηθική και προσωπικότητα. Αυτά δεν γίνανε. Ακούμε τους μαλάκες στην τηλεόραση. Δεν θέλω να τους ακούω. Συνάδελφοί μου είναι. Δεν θέλω να τους ακούω. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Λοιπόν, ο κύριος με τα μονοκλονικά επανέρχεται και λέει: εγώ, κύριε Βλαχογιανόπουλε, είπα ότι αυτά που ίσχυαν για τις προηγούμενες πριν την Όμικρον ήρθαν με καθυστέρηση. Αυτό είπα. Αυτό αναφέρθηκα. Ήρθαν με καθυστέρηση. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν σώσει κόσμο. Ακούστε κάτι. Ήρθαν με καθυστέρηση γιατί εγκρίθηκαν με καθυστέρηση. Όταν το εμβόλιο εγκρίνεται γρήγορα, φωνάζουμε γιατί εγκρίνεται. Όταν τα μονοκλονικά εγκρίνονται με καθυστέρηση, πάλι φωνάζουμε γιατί εγκρίνονται. Παιδιά, δεν μπορώ να δουλέψω με αυτές τις ισορροπίες.
δεν είναι δικές μου, δεν τις καθόρισα εγώ. Μια κυβέρνηση τις καθόρισε ή ακόμη αν θέλετε ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ τις καθόρισε. Εντάξει, θέλετε να του κάνετε κριτική, κάντε το, αλλά δεν είναι δημιουργικές αυτές οι φωνές. Ενώ μια άλλη φωνή που θα λέει, ελάτε εδώ κύριοι, δεν θέλουμε εμείς να μας πείτε αν βοηθάει το εμβόλιο. Μισό λεπτό, δεν κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μισό λεπτό. Να βοηθήσω λίγο όμως τη μνήμη. Ανεξάρτητα από τον αίμα, ο αίμα είχε πει μέχρι να πάρω εγώ απόφαση μπορεί κάθε χώρα να φέρει μονοκλονικά. Κάποιες τα φέρανε πολλούς μήνες, μέχρι ένα χρόνο νωρίτερα από εμάς. Να το θυμίσουμε αυτό. Υπήρχαν χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία. Δεν είναι αυτές οι χώρες που νοιάζονται για τον κόσμο. Εμείς νοιάζομαστε, ακούστε, περισσότερο. Ακούστε, όχι καθόλου. Δεν θέλω να με βάζετε να κάνω το συνήγορο της κυβέρνησης, διότι δεν είμαι συνήγορος και είμαι εξοδελισμένος από όλα τα μέσα. Να σας θυμίσω εγώ ότι το Νοέμβριο, πριν δύο χρόνια, όταν θέσαμε το θέμα. Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Μάλιστα. Να σας θυμίσω εγώ λοιπόν ότι το Νοέμβριο, και ήσασταν κι εσείς από αυτούς που το είχε θέσει, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, πριν δύο χρόνια, για τα μονοκλονικά, ξέρετε ποια ήταν η απάντηση. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Περάσαν δύο χρόνια. Χάθηκε κόσμος έτσι. Κανένα θέμα. Τα δέχομαι όλα αυτά που λέτε, όλα απολύτως. Απλώς λέω να επεκτείνω τη συζήτηση και σε άλλα θέματα. Δεν είναι ότι τα αρνούμε, ορίστε, γιατί δεν κάνουμε πολύ δημιουργική συζήτηση αν λέει ένας από το ταξί του, ρε γαμώ το ταμόνι. Εντάξει, έχει δίκιο. Προφανώς έχει δίκιο. Αλλά δεν είναι αυτό, εγώ δεν ήρθα εδώ να πω, τι ωραία τα λες, συνηγορώ. Τι ωραία τα λες, συνηγορώ. Εγώ ήρθα εδώ να κάνουμε μια πιο δημιουργική συζήτηση για καινούργια θέματα. Ξέρετε ότι το ότι πρέπει να πιστεί ο κόσμος από το εμβόλιο είναι ζωτικό για το εμβόλιο. Είναι ζωτικό. Και σήμερα ακόμη. Ότι πρέπει να πιστούν η κυβέρνηση να φέρει σε μόνιμη ροή και τα αντιϊκά φάρμακα, σε μόνιμη ροή, να κυκλοφορούν συνεχώς και τα αντιϊκά φάρμακα και τα μονοκλονικά, είναι ζωτικό. Πρέπει να το κάνει. Δεν αμφισβητώ τίποτα από όλα αυτά. Και είναι χρήσιμα εργαλεία. Εμείς δεν λέγαμε ότι εκτός από το εμβόλιο δεν είναι πανάκια. Προσέχετε. Εμβολιασμένοι άνθρωποι νοσούν και μεταδίδουν. Κλείνουμε με ένα εύστοχο ερώτημα της φίλης μου της Μάγδας. Καλημέρα, λέει στον κύριο καθηγητή. Με όλα αυτά, κύριε Βλαχογιαννόπουλε, μπορούμε να εφησυχάζουμε ή ακριβώς τώρα είναι που χρειάζονται σοβαρά μέτρα, έστω και τώρα, δημόσιας υγείας. Με σωστή επιδημιολογική, ακούστε εδώ τι λέει, παρατήρηση και επιτήρηση, με ιχνηλάτηση, απομόνωση κρουσμάτων, μέτρα προστασίας, ακόμη και το πλήσιμο των χεριών το ξεχάσαν. Ακούστε κάτι, να μην εφησυχάζετε, να ακολουθείτε μια ατομική προσπάθεια προστασίας σας, διότι το κράτος δεν είναι φερέγγιο. Μου λέτε, δεν θέλω να πω τίποτα στο κράτος. Αυτά μπορεί να κάνει, αυτά θέλει να κάνει, αυτά κάνει. Αυτά καταλαβαίνει, αυτούς τους επιστήμονες έχει. Λοιπόν, εσείς όμως που ακούτε, έστω και εμένα, μάθετε ότι δεν πρέπει να εφησυχάζετε. Άλλωστε οι Έλληνες είχαν πάντα την τραγική τύχη να κάνουν ατομική αντιμετώπιση της ζωής τους. Συνεχίστε. Συνεχίστε, διότι έχουμε ένα αφαιρέγγιο κράτος. Παναγιώτης Βλαχογιαννόπουλος, καλή σας ημέρα κύριε καθηγητά. Έχει πάντα έτσι μια ορμή στον τρόπο που τα τοποθετεί. Πολλές φορές παρεξηγείται, αλλά αυτό που θέλει να πει θα το πει, όπως ο ίδιος κρίνει ότι πρέπει να το πει.